Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Αρκετές βροχές θα εκδηλωθούν και αύριο στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο εξαιτίας ενός βαρομετρικού χαμηλού στη χώρα μας. Θα βρέχει όλη την εβδομάδα, ωστόσο η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει καμία αξιόλογη μεταβολή. Για αύριο λοιπόν Παρασκευή περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά, τα βόρεια, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι νοτιάδες θα κουβαλήσουν πάλι αφρικανική σκόνη και θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά στους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε αυξημένη συννεφιά και διάσπαρτες βροχές, κυρίως στα βόρεια και δυτικά. Νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ, πολύ υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες. Νότιο-ανατολική άνεμη μέχρι 6 μποφόρ στο θερμαϊκό, πολύ υγρασία, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 19 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία αναμένεται μουντός και βροχερός καιρός. Τα θερμόμετρα στα Τρίκαλα και την Καρδίτσα θα δείξουν μέχρι και 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Στερεά και την Εύβοια περιμένουμε έντονες βροχοπτώσεις. Στο Μεσολόγγι η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλα ύψη βροχής θα σημειωθούν και στην Πελοπόννησο. Στην Κόρινθο ο υδράγυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Σιρόκος άνεμος μέχρι 8 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και διάσπαρτες μπόρες σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.